Η 8η συνάντηση δημότεκνων Ηνωπιών Ελλάδος έγινε χθες στο Κούτσι Νεμαία, στο Ηνωπείο Σέμελι, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου. Έχουμε να μαζευτεί εδώ σήμερα στη Σέμελι και όπως κάνουμε εξάλλου και κάθε χρόνο. Είμαστε περίπου 20 Ηνωπιοί με δίδυμα τέκνα και κάθε χρόνο τέτοια εποχή κάνουμε μια συνάντηση σε ένα Ηνωπείο ενός εκ των συναδέρφων. Φέτος θα είναι η σειρά μας να φιλοξενήσουμε τους φίλους στη Σέμελι, στην Νεμαία, και μάλιστα φέτος ήταν και η πρώτη συνεργασία των δίδυμων μεταξύ τους, οι οποίοι εμφιάλωσαν και ένα κρασί το οποίο θα απολαύσουμε σε λίγο καιρό. Επίσης, άλλη μια προσπάθεια που κάνουμε όλοι οι δίδυμοι Ηνωπιοί μαζί είναι να εμφιαλώνουμε ένα κρασί στο οποίο συμμετέχουμε όλοι με μία ποικιλία ο καθένας. Δημιουργούμε έτσι ένα ίνο πολύπλοκο και πολύ ενδιαφέροντα. Είναι μια συνήθεια που έχουμε, οι Ηνωπιοί που έχουν δίδυμα παιδιά ή είναι οι ίδιοι δίδυμοι, να συναντιόνται μια φορά το χρόνο. Μια φορά στη Βόρεια Ελλάδα, μια φορά στην Νότια Ελλάδα. Φέτος είναι η σειρά της Νεμαίας, όπου μας δέχεται εδώ ο κ. Νασιάκος στο υπέροχο αυτό κτήμα της Σέμελης. Και έχουμε φέρει τα παιδιά μας, τα οποία περνάνε πολύ καλά, και εμείς επίσης. Είναι μια καλή παρέα που ενδιαφέρεται για το κρασί και η οποία έχει δέσει. Έχει δέσει κάπως όπως οι ελληνικές φαρέες του Σαββόπουλου. Η πρώτη μας δουλειά που κάνουμε εδώ είναι να βάλουμε τα σταφύλια στο θάλαμο, ακριβώς απέναντι, έτσι. Η χωρητικότητα αυτού είναι περίπου στους 50 τόνους σταφύλια. Μπαίνει την πρώτη μέρα το σταφύλι εκεί. Με ψυγείο, ναι. Άσπρα κόκκινα. Ναι. Άσπρα κόκκινα, ναι. Από το Αίγιο είναι Ροδίτης, από τη Μαντινία είναι το Μοσχοφύλερο. Έτσι. Η πρώτη μας δουλειά λοιπόν, και η οποία μας βοηθάει κιόλας για να κάνουμε και πιο καλά τη δουλειά μας εμείς την επόμενη μέρα, είναι να βάζουμε τους παραγωγούς απέναντι, ξεφορτώνοντας τα φύλλα τους. Ο καθένας με την καρτέλα του, με τα ονόματα του, να ξέρουμε ποιος κοινός είναι τα φύλλα τέλος πάντων. Τα βάζουμε στο θάλαμο, την επόμενη μέρα τα φέρνουμε πλέον στην παραλαβή. Κάνουμε μια πρώτη μια διαλογή με τη μεταφορική ταινία που βλέπετε, έτσι. Το σταφύλι εκεί πάει περίπου στους 7-8 βαθμούς Κελσίου. Μετά τη διαλογή, η μεταφορική ταινία που βλέπετε εδώ, παραδίδει στην επόμενη. Σκεφτείτε τώρα όλες αυτές τις πόρτες ανοιχτές, έτσι, κατά τη διάρκεια του τρίγου. Για να μπορούμε να κάνουμε παραλαβή στην κάθε δεξαμενή ξεχωριστά. Επομένως, παραλαμβάνει το αναβατόριο, το οποίο με τη σειρά του τροφοδοτεί τον εκραγιστήρα. Εδώ λοιπόν ουσιαστικά δουλεύουμε με τη βαρύτητα, έτσι. Ο εκραγιστήρας τροφοδοτεί τους συνοποιητές που είναι ακριβώς από κάτω με τα βλεμπολτό. Τα κοτσάνια βγαίνουν ακριβώς εδώ. Βγαίνει αυτή η σίτα, βγαίνει το καβάκι και ο σωλήνας αυτός ο πορτοκαλί που βλέπετε από κάτω τρέχει, βγαίνει έξω από το ενοπείο, στην άκρη του οποίου υπάρχει η τουρμπίνα. Θα τραβάει όλα έξω. Εντάξει.